Καλησπέρα, σύντροφοι, φίλοι, συναγωνιστές. Σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μας εκδήλωση που διοργανώνει η Κεντρική Επιτροπή για να ευχαριστήσουμε όλους εσάς για τη συμβολή σας στην πρόσφατη εκλογική μάχη που έδωσε το κόμμα. Η συμμετοχή σας στο ψηφοδέλτιο των ευρωεκλογών, στα ψηφοδέλτια των περιφερειακών δημοτικών εκλογών, οι δηλώσεις στήριξης, η παρουσία σας στον εκλογικό αγώνα που δώσαμε ήταν πολύτιμη. Συνέβαλε στη σταθεροποίηση των δυνάμεών μας, αλλά και στη δυναμική που μπορεί να αναπτύξει σε αυτές τις συνθήκες η τάση χειραφέτησης από τις κάλπικες διαχωριστικές γραμμές, μια τάση που εκφράζουν οι ψήφοι στο ΚΚΕ, διαχωριστικές γραμμές που βάζει ο διπολισμός από τις απατηλές προσδοκίες για τη δήθεν μεταμνημονιακή εποχή. Η ψήφος στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έχει μέσα της το σπέρμα της θέσης ότι δεν μπορεί να υπάρξει φιλολαϊκή κυβερνητική διαχείριση εντός των τυχών του σάπιου εκμεταλλευτικού συστήματος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το στοιχείο είναι που δημιουργεί την αντοχή αλλά και τη δυνατότητα ενίσχυσης του Κομμουνιστικού Κόμματος μπροστά στην πόλωση που άλλη μια φορά δυναμώνει από τη Νέα Δημοκρατία και τον ΣΥΡΙΖΑ μπροστά στις εκλογές της 7ης Ιουλίου. Το παραμύθι της μεταμνημονιακής εποχής και της δίκαιης ανάπτυξης που υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ ή της βιώσιμης ανάπτυξης που προβάλλει η Νέα Δημοκρατία δεν αφορά αυτό το παραμύθι την καθημερινότητα του λαού. Τα προβλήματα, τα βάσανα, η ανασφάλεια είναι εδώ. Γιατί είναι εδώ και παραμένουν όλες οι αιτίες που μας έφτασαν και η κάθε κυβερνητική πολιτική που τα αναπαράγει και τα ενισχύει. Τα διλήμματα, πολιτική αλλαγή και σταθερότητα που προβάλλει η Νέα Δημοκρατία ή πρόοδος ή παλινόρθωση της συντήρησης που προβάλλει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κάλπικα. Γιατί και οι δύο υπηρετούν την ίδια αντιλαϊκή στρατηγική. Είναι κόμματα που εκφράζουν την υπεράσπιση των συμφερόντων του μεγάλου κεφαλαίου ενάντια στις λαϊκές ανάγκες. Για το λαό, το πραγματικό δίλημα των εκλογών είναι ένα. Αν την επόμενη μέρα θα δυναμώσει εκείνη η δύναμη που θα μάχεται για τα δικαιώματά του μέσα και έξω από τη Βουλή, που θα ανοίγει το δρόμο της ριζικής ανατροπής. Τη συντηρητική πολιτική, με όποια αντιλαϊκή κυβέρνηση, αυτοδυναμίας ή συνεργασίας, ούτε θέλουν ούτε μπορούν να την αντιπαλέψουν κόμματα που δοκιμάστηκαν και από θέσεις κυβερνητικές τα προηγούμενα 4 χρόνια και σήμερα βρίσκονται ή αύριο θα βρεθούν σε ρόλο αντιπολίτευσης, ακολουθώντας δεξιές πολιτικές, ακόμα και αν φορούν τη μάσκα της αριστεράς και της προόδου. Δεν μπορούν να οργανώσουν και να προωθήσουν στο ελάχιστο τον αγώνα για τις διεκδικήσεις του λαού και μέσα στη Βουλή και κυρίως έξω από αυτήν, στους δρόμους της πάλης, εκεί όπου όλα τελικά κρίνονται. Τη συντηρητική πολιτική στηρίζουν και αναπαράγουν και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, ανεξάρτητα της όποιας κριτικής ασκούν στη διακυβέρνηση. Μια σειρά τέτοια κόμματα αποσύρονται, αφού κυβέρνησαν, συγκυβέρνησαν, ψήφισαν μνημόνια, στήριξαν την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΝΑΤΟ. Ο ρόλος του αναχώματος, εγκλωβισμού των λαϊκών διαθέσεων και της ψήφου δίνεται σε νέους παίχτες, πρόθυμους όμως με το καλημέρα να στηρίξουν τα μέτρα της αυριανής κυβέρνησης, όπως δήλωσε ένας από αυτούς, ο κύριος Βαρουφάκης. Το ΚΚΕ αντιπάλεψε τις αντιλαϊκές κυβερνήσεις με πυρήνα είτε τη Νέα Δημοκρατία είτε το ΣΥΡΙΖΑ. Οργάνωσε και στήριξε τους αγώνες της διεκδικής των μισθωτών, των επαγγελματιών, των αγροτών, των μαθητών, των φοιτητών. Είναι ο πραγματικός αντίπαλος του σημερινού δρόμου των μονοπωλίων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, που υπηρετούν τα άλλα κόμματα, ανεξάρτητα από τις όποιες επιμέρους διαφορές τους. Γι' αυτό και είναι εκείνο που ενημερώνει το λαό και αντιμάχεται τους επικίνδυνους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους εμπλέκεται η χώρα μας με τη σύμφωνη γνώμη των άλλων κομμάτων. Είναι το κόμμα που στέκεται και θα σταθεί
δίπλα στον άνεργο, στον απολυμένο, στον βιοπαλαιστή, στον επαγγελματία, στον επιστήμονα, στον αγρότη, στην νεολαία, στον συνταξιούχο, σε εκείνους που βρίσκονται υπό απειλή των κατασχέσεων και των πληστηριασμών. Είναι το κόμμα που αποτέλεσε πραγματική, μαχητική λαϊκή αντιπολίτευση παντού. Καταθέτει προτάσεις για την πραγματική ανακούφιση των εργαζομένων, των ανέργων, των επαγγελματιών, των αγροτών, των νέων, των γυναικών. Αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε με τη δύναμη του εργατικού λαϊκού κινήματος, την Κοινωνική Συμμαχία. Θα διεκδικούμε απέναντι στην αυριανή κυβέρνηση όλους τους στόχους και τα αιτήματα που ανακόπτουν την ορμητική επίθεση του κεφαλαίου, που στηρίζουν το λαιλατημένο εισόδημα, που δίνουν ανάσες στη δύσκολη καθημερινότητα της λαϊκής οικογένειας. Αποδείξαμε αυτά τα χρόνια και παρά τον αρνητικό συσχετισμό ότι το ΚΚΕ ξέρει και μπορεί να μάχεται, να παλεύει, όχι μόνο για να πάρουμε πίσω όλα όσα χάσαμε, αλλά και για να έχουν όλοι και όλες εργασία, ικανή να εξασφαλίσει ζωή με ικανοποίηση των αναγκών, με σύγχρονα δικαιώματα, με ελεύθερο χρόνο. Παλεύει για την οργάνωση της κοινωνίας και της οικονομίας, όπου ο εργαζόμενος δεν θα είναι αντικείμενο εκμετάλλευσης, αλλά θα έχει καθοριστικό, κυρίαρχο ρόλο στην οργάνωση της παραγωγής, στην κατανομή του πλούτου, ώστε να ανεβαίνει συνολικά η ποιότητα ζωής για όλους μας. Οι αλλαγές που έχουν ανάγκη η εργατική τάξη, η αγροτιά, οι επαγγελματίες, οι επιστήμονες θα προέλθουν από τα κάτω. Με γερή οργάνωση και αγώνα παντού, με την οικοδόμηση της Κοινωνικής Συμμαχίας, με τη συμπόρευση με το ΚΚΕ, ανεξάρτητα από επιμέρους διαφωνίες σε προγραμματικά ζητήματα. Το εργατικό λαϊκό κίνημα πρέπει και μπορεί, τόσο στην Ελλάδα όπως και ως όλη την Ευρώπη, να οργανώσει την αντεπίθεσή του. Για την ανατροπή της εξουσίας του κεφαλαίου σε κάθε χώρα, για την κοινωνική ιδιοκτησία και τον κεντρικό σχεδιασμό με την εργατική λαϊκή συμμετοχή στα όργανα διεύθυνσης και εξουσίας, για την αποδέσμευση από υπεριαλιστικές συμμαχίες τύπου Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ. Δεν είναι μονόδρομος, φίλες και φίλοι, η καπιταλιστική ανάπτυξη με την ένταση της εκμετάλλευσης και με τις εναλλακτικές πολιτικές στη διαχείριση της φτώχειας και της ανεργίας. Υπάρχει ο δρόμος της αντίστασης, της αντεπίθεσης, του αγώνα για να έρθει ο λαός στην εξουσία, για να γίνει οργανωτής και κυρίαρχος του πλούτου που παράγει, για να ικανοποιηθούν οι σύγχρονες λαϊκές ανάγκες. Μπροστά στις βουλευτικές εκλογές, είμαστε σίγουροι ότι όλοι εμείς εδώ θα καλέσουμε τους εργαζόμενους, τους επαγγελματίες, τους νέους και συνταξιούχους, τους αγρότες, τους νέους που ξενιτεύτηκαν, να δημιουργήσουν τη δική τους δυναμική για την επόμενη μέρα. Να ψηλώσουν τον πόη των διεκδικήσεών τους απέναντι στην αυριανή κυβέρνηση, που θα είναι κυβέρνηση της εποπτείας, των μεταμνημονιακών δεσμεύσεων, που θα είναι σφιχταγκαλιασμένη με το ΝΑΤΟ και τους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, θα υπάρχει ένα ΚΚΕ δυνατό. Αυτό υπηρετεί η ψήφος στο ΚΚΕ, τα ποσοστά του, οι βουλευτές του. Στις 7 του Ιούλη δεν κρίνεται η διαφορά του διπολισμού ανάμεσα στο ένα και στο άλλο κόμμα. Κρίνεται τι αντιπολίτευση θα υπάρχει μέσα στη Βουλή και μέσα στο λαό απέναντι στη συντηρητική πολιτική όλων των αστικών κομμάτων. Κρίνεται αν το ΚΚΕ έχει μεγαλύτερη δύναμη να πρωτοστατεί στην οργάνωση των αγώνων, να βγάζει στην επιφάνεια τη δύναμη του λαού, να πιέζει αποτελεσματικά, να διεκδικεί, να αποσπά κατακτήσεις. Η ψήφος που σκορπά δεξιά και αριστερά, χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα στο κίνημα και στη Βουλή, τελικά καταντά ανώδυνη ψήφος για τις δυνάμεις που θέλουν πραγματικά να αντισταθούν, να οργανώσουν τη λαϊκή αντεπίθεση. Σε αυτές τις εκλογές, ο στόχος για την απομόνωση της Χρυσής Αυγής από ευρύτερα λαϊκά στρώματα πρέπει να συνεχιστεί ακόμα περισσότερο. Ο ελληνικός λαός και η νεολαία να πετάξουν έξω από τη Βουλή το ναζιστικό δολοφονικό συνοθήλευμα. Και αυτή η μάχη για την απομόνωση των ναζιστών θα γίνει μόνο με πολύ πιο δυνατό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, γιατί μόνο το κόμμα μας χτυπά την αιτία που γεννά το φασισμό.
Ταυτόχρονα πρέπει να δοθεί χτύπημα τώρα που είναι στην αρχή η συνολικότερη διαδικασία αναμόρφωσης του εθνικιστικού ακροδεξιού χώρου με την εμφάνιση και ενίσχυση νέων σχημάτων και κομμάτων. Σήμερα ευρύτερα λαϊκά στρώματα στέκονται πολύ πιο θετικά απέναντι στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Παρακολουθούν τις θέσεις του. Προβληματίζονται στο κι αν ακόμη δεν έχουν αποφασίσει να κάνουν ένα πιο σημαντικό βήμα. Δεν έχουν ακόμα πιστέψει στη δύναμή τους με την ενεργητική συμμετοχή τους στο εργατικό λαϊκό κίνημα. Σήμερα υπάρχει συμπόρευση με το Κομμουνιστικό Κόμμα ανθρώπων που παλέψαμε μαζί τα προηγούμενα χρόνια στο εργατικό και αγροτικό κίνημα, ανθρώπων της τέχνης, του πολιτισμού, του αθλητισμού, από το χώρο των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, αρκετοί εκ των οποίων παλιότερα έκαναν άλλες πολιτικές επιλογές. Αυτή η συμπόρευση εκφράζει θετικές διεργασίες μέσα στο κίνημα και όχι στα κοινοβουλευτικά παρασκήνια. Υπάρχουν θετικές διεργασίες και στους τόπους δουλειάς και στις γειτονιές με την πρωτοπόρα δράση των κομμουνιστών. Έχουμε επίγνωση των ευθυνών μας να συμβάλλουμε πιο αποφασιστικά στην ανασυγκρότηση, στη μαχητικότητα και μαζικότητα του εργατικού λαϊκού κινήματος, στην οργάνωση της καθημερινής πάλης του λαού, στη δημιουργία μιας μεγάλης κοινωνικής συμμαχίας. Απευθυνόμαστε σε όσους και όσες μας ψήφισαν σε ευρωεκλογές, στις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές, ιδιαίτερα σε όσους μας ψήφισαν για πρώτη φορά, και τους καλούμε να συνεχίσουμε με ακόμα μεγαλύτερη αποφασιστικότητα και πείσμα το βήμα που έκαναν, επιβεβαιώνοντας την επιλογή τους στις εθνικές εκλογές, αλλά και να συναντηθούμε στο κίνημα να βαδίσουμε χέρι-χέρι στους αγώνες. Απευθυνόμαστε όμως και σε όλους όσοι με βαριά καρδιά στις ευρωεκλογές ψήφισαν κόμματα που τους απογοήτευσαν ή αυτά που είχαν απορρίψει τα προηγούμενα χρόνια. Τα ψήφισαν χωρίς ενθουσιασμό και χωρίς μεγάλες προσδοκίες για κάτι καλύτερο. Απευθυνόμαστε σε όλους όσοι νιώθουν αριστεροί, προοδευτικοί, δημοκράτες και δεν ξέχασαν, δεν αλλίωσαν μαζί με την τετράχρονη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τις αξίες και τα ιδανικά τους, τους στόχους και τις ελπίδες τους. Δεν τα κατέθεσαν όλα αυτά στο σύστημα της κάθε είδους βαρβαρότητας, της εκμετάλλευσης, στα επιτελεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Ξέρει όλος αυτός ο κόσμος πως οι έννοιες αριστερά, πρόοδος, δημοκρατία είναι έννοιες ταυτισμένες με τον ανυποχώρητο ταξικό αγώνα για να βελτιώσουμε τη ζωή μας, με υψηλά ιδανικά και αξίες για την πρόοδο της κοινωνίας, με την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο και όχι για να γυρίσουμε πίσω στο μεσαίωνα. Είναι ταυτόχρονα και έννοιες ασυμβίβαστες με την εξαπάτηση, την κοροϊδία, το ψέμα, την αλαζονία, τον νεποτισμό. Αγαπητοί φίλοι και σύντροφες, σύντροφοι, συναγωνιστές και συναγωνίστριες, με αυτές τις σκέψεις κλείνουμε το σημερινό χαιρετισμό. Σας καλούμε όλους μαζί να δώσουμε τη μάχη για ένα ισχυρό ΚΚΕ την επόμενη μέρα των εκλογών. Τις επόμενες μέρες θα δημοσιευθούν τα ψηφοδέλτια του ΚΚΕ. Σήμερα μπορούμε να σας ανακοινώσουμε. Στο ψηφοδέλτιο της Επικρατείας, επικεφαλής, θα είναι η συντρόφισά μας η Αλέκα η Παπαρίγα. Και στη 12η τελευταία και τιμητική θέση θα είναι ο αγαπημένος μας Θάνος Μικρούτσικος. Καλή διασκέδαση με το πρόγραμμα που έχουμε ετοιμάσει.